Είμαστε στην αστική σχολή Κατερίνης. Βλέπουμε εδώ έκθεση κούκλας του Κωνσταντέλα, ο σύμβολο της Επανάστασης του 1821. Με το αντί, το δελόνι, το όνειρο και το μεράκι. Νίτσα Ξανθοπούλου. Για να μπούμε μέσα στην αστική σχολή να δούμε την έκθεση κούκλας. Καλημέρα. Τι λέει, είμαστε καλά. Πολύ ωραία. Έχουμε μαζί μας την κυρία Νίτσα Ξανθοπούλου, έτσι. Ναι. Θα μας μιλήσει για την έκθεση κούκλας. Ευχαριστώ που με επισκεφθήκατε. Να ξεκινήσουμε από ένα πλάνο το οποίο έφτιαξε εδώ, μου. Ναι. Τα βουνά. Έτσι μια αναπαράγωση. Της Πιερίας είναι αυτά. Τα βουνά της Πιερίας. Και να πάμε εδώ στο κρυφό σχολείο. Με τους μικρούλιδες. Αυτά όλα να διευκρινίσουμε ότι τα έχει κάνει με τα χεράκια. Η κούκλα είναι φτιαγμένη με τον παραδοσιακό τρόπο της γιαγιάς. Ναι. Με σύρμα, εγώ την έχω κάνει, κάνανε και με ξύλο, αλλά την έχω φτιάξει με σύρμα και με πανάκια, ό,τι πανάκια υπήρχαν παλιά. Ναι. Τύλιγαν τα ποδαράκια, τα χεράκια και στο πρόσωπο η γιαγιά τα παλιά τα χρόνια, το έφτιαχνε με αλεύρι, με ζυμάρι. Ναι. Εγώ χρησιμοποιώ πυλό για να δώσω και περισσότερη έκφραση στο πρόσωπο. Αυτό είναι το κρυφό σχολείο. Αυτό είναι το κρυφό σχολείο. Πάμε στο διπλανό. Εδώ ερχόμαστε στο Ρίγας Φεραίος, ο Ρίγας Φεραίος. Ο Ρίγας Φεραίος, ο οποίος ξεσήκωνε όλους τους Έλληνες με γραπτά του και με τα τραγούδια του. Και εδώ έχουμε τον Αλέξανδρο, τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, ο οποίος υπήρξε ένας από τους δυνατότερους στρατιωτικούς της εποχής εκείνης, τους επαναστάτες. Επίσης ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, το λιοντάρι της Ρούμελης. Λοιπόν, αυτά είναι τα τουζλούκια τους, αν τα έχετε ακουστά. Ήταν μια επένδυση για να τους προφυλάσσετε το κρύο. Ο Ρίγας Φεραίος. Καραϊσκάκης. Και το λιοντάρι της Επαναστάσεως. Ναι. Και ο Ανδρούτσος. Εδώ έχουμε μια... Έχουμε την Ελλάδα βγαλμένη από τα ερείπια του Μεσολογγίου. Την έχω πάρει από τον πίνακα του Ντελακρουά, αν το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Με εντυπωσίαση εκεί που θα κάνω την κούκλα θα τη ζωντανέψω. Ταλαιπωρημένη, αν δείτε στο λαιμό η Ελλάδα, εδώ. Συμβολίζει την Ελλάδα η κούκλα. Την ταλαιπωρημένη Ελλάδα. Εδώ έχουμε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, που σήκωσε το σημαία της Ελευθερίας 22 Φεβρουαρίου του 1821. Ο Δημήτριος Πλαπούτας, φίλος κολλητός του Κολοκοτρώνη, λένε ότι ήταν υπασπιστής του. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το γέρο του Μοριά, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στη ζωή του, αλλά ήταν και ο μόνος που έζησε πολλά χρόνια. Πέθανε στα 77 του. Με φυλακές και την ταλαιπωρία του. Ναι, βέβαια. Και πίσω έχω ένα Κλεφτόπουλο. Παρακολουθεί την κίνηση των Τούρκων. Θέλω να δώσω λίγο έτσι μια αναπαράσταση της εποχής εκείνης στα παιδάκια που με επισκέπτονται τα σχολεία. Ωραία. Από τον στρατηγό, τον μεγάλο στρατηγό της Επανάστασης, πάμε δίπλα στην Μπουμπουλίνα. Στη Λασκαρίνα, Μπουμπουλίνα. Η δυναμική διέθεσε ό,τι είχε και δεν είχε από τους δυο συζύγους της που παντρεύτηκε, την περιουσία τη διέθεσε στον αγώνα. Όλοι στον επιλευθερωτικό αγώνα. Και εδώ ερχόμαστε στην Ίδρα. Δείχνω μια αναπαράσταση της ηλικίας των 8 ετών του Ανδρέα Μιαούλη,
ξεσηκώθηκε, δεν ήθελε γράμματα, ήθελε θάλασσα. Εγώ θα σπουδάσω θάλασσα, είπε. Και όντως θα γίνω πλοίαρχος. Και όντως έγινε μεγάλος και τρανός. Και ήταν πολιτός του Όθωνα, γιατί του πήγε το στέμα. Ναι. Το έδωσε στον Όθωνα ο Ανδρέας Μιαούλης. Και πέθανε και αυτός από πνευμονία τελικά. Και ήταν ο σημαντικότερος της εποχής εκείνης. Επίσης έχουμε τον Κωνσταντίνο Κανάρη, ο οποίος διετέλεσε... Τον πυρβολητή. Ναι, 5 φορές πρωθυπουργός. Μια εξαιρετική μορφή. Και εδώ ερχόμαστε στον πιο ήρεμο, γαλήνιο, ευγενή Μάρκο Μπότσαρη, ο οποίος λέγεται, όχι, είναι σίγουρο αυτό, ότι έγραψε το ελληνοαλβανικό λεξικό, το οποίο βρίσκεται στο Παρίσι. Μάλιστα. Στο Μουσείο του Παρισιού. Δεν είμαστε συνειδητοποιήσουμε τις τέλος πάνω. Και εδώ έχουμε έναν αξιωματικό του πεζικού, Ρουμελιώτη. Του χρόνου θα σας δείξω και τον Μανιάτη. Και τελειώνουμε με την ευζωνική φορεσιά, που καθιερώθηκε από το 1824 και ύστερα. Είναι η επίσημη που βρίσκεται στην Προεδρική Φρούρα. Και θέλω μια πληροφορία να σας δώσω, την Κυριακή, 25 Μαρτίου, 7 η ώρα το απόγευμα. Θα έχουμε μία ομιλία σχετικά με τη Φουστανέλα, ομιλήτρια η Γιώτα Παπαδοπούλου, φιλόλογος, και θα, που θα, γίνει ομιλία. Θα γίνει εδώ στην αστική σχολή. Ναι. Και επίσης θα έχουμε και ζωντανούς έζωμους. Τον ένα θα τον έχω σίγουρα, δεν ξέρω. Θα είναι έτσι μια τιμή για μένα, γιατί στη Μεθόνη είναι η έζωνη αυτή, οι φορεσίες αυτές έγιναν στη Μεθόνη. Και κάνει ο πρόεδρος εκεί της Μεθόνης. Ναι, εγώ τις έφτιαξα. Και κύριος Μπούμπουρας. Ο Μπούμπουρας, ναι, ο Αντώνης ο Μπούμπουρας, εξαιρετικός κύριος. Και θα με τιμήσουν με την παρουσία τους. Και θα έχουμε και τραγουδάκια επαναστατικά. Ωραία. Μας λείπει ο Αθανάσης ο Διάκος. Τον έχω αύριο. Σύντομα θα είναι εδώ. Αύριο. Αν είστε εδώ θα πάρετε και τον Αθανάσιο Διάκο, ο οποίος είναι μια εξαιρετική μορφή. Βέβαια. Και πολύ βασανισμένος. Και είναι και το τραγούδι τώρα της Άνοιξης που έλεγε. Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρης. Ο Χάρης θα με πάρει. Ναι, έτσι, έτσι, ναι. Λοιπόν, η έκθεση μέχρι πότε θα διαρκέσει? Θα διαρκέσει μέχρι τις 1 Απριλίου. Μέχρι τις 1 Απριλίου, ναι. Ώρες λειτουργίας. Ώρες 10 με 1. Και το απόγευμα 6 με 9, τώρα αν είναι και 10 δεν μας πειράζει. Και το απόγευμα. Και το απόγευμα, ναι, δυο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και ευχόμαστε περαιτέρω επιτυχία να έρθουν όσοι πιο πολλοί μπορούν να δουν την έκθεση. Και ελπίζω του χρόνου να βρείτε περισσότερους ήρωες. Και αν έχετε κάτι στο μυαλό σας εσείς, κανέναν υπαρκτό που με ξεφέρει... Είναι τόσοι πολλοί ήρωες. Θα κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερους. Αυτό είναι ένα μνημόσυνο τελικά. Έτσι. Ένα μνημόσυνο στους ήρωές μας. Έτσι. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ό,τι μπορούμε, αυτό κάνουμε. Ό,τι μπορούμε. Και αφού μπορούμε θα τους μνημονεύουμε κάθε χρόνο. Να είστε καλά, κυρία Ξενοδοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.